θα δοκιμάσουμε και τα πιάτα ελαστικά σε λίγο. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την παρουσία σας στην Πασκαλινή πλέον Ακαδημία Έλληνα του Αριστοτέλη. Αφού ταξιδέψαμε σε πολλές γωνίες της Ελλάδας στις προηγούμενες μας συναντήσεις, επιστρέφουμε πάλι στο τόπο μας, στη Φλόρινα, στον νομό Φλόρινας, στον Άγιο Παντελήμωνα, και έχουμε κοντά μας μια οικογένεια η οποία, αν θέλετε, έχει κάνει την ανατροπή. Στα χρόνια της κρίσης, τα δύσκολα χρόνια, καταφέραμε με πολύ έξυπνες κινήσεις, με πολύ επαγγελματικές κινήσεις, με σκληρή δουλειά, να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους μέχρι τα πέρατα της γης. Γι' αυτή την οικογένεια νομίζω ότι άξιζε ένα αφιέρωμα της Ακαδημίας μας. Είναι η οικογένεια Μελμίδη, η οποία πρωτό από μερικά χρόνια, τα τέσσερα γόρια της οικογένειας παρέλαβαν ένα πολύ πετυχημένο κέντρο εστίασης στη λίμνη του Αγίου Παντελήμωνα, το οποίο το ανέπτυξε ο πατέρας της οικογένειας. Και μέσα σε λίγα χρόνια το ένα εστιατόριο έγινε δεύτερο, ακολούθησε ένα τρίτο και πρωτό από λίγες μέρες η οικογένεια Νεομίδη άνοιξε το τέταρτο εστιατόριο. Παράλληλα με τα εστιατόρια Άγγελε, πανεπιστημιακό στην πορεία μου, κάτι τέτοιο λάθο. Η οικογένεια Νεομίδη άνοιξε ένα καφέ, το οποίο όμως παράλληλα υποστηρίζει και κάποιες εξειδικευμένες αθλητικές δραστηριότητες. Όπως μετά από δύο χρόνια διαφημίστηκε το beach volley, αεροπτεριστές κτλ. Ο Άγγελος Νεομίδης επένδυσε και εξέλιξε την ήδη υπάρξη όπως είναι την αναζήτηση και πλέον είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες σεφ. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα βραβεύτηκα τα πιάτα του στους χρυσούς κλειδούς τούχους στα βραβεία ελληνικής κουζίνας όπως λέγεται τώρα. Είναι μια οικογένεια η οποία πραγματικά διαφημίζει στον τόπο μας. Κληρονομώντας τις Ιταλίες της μητέρας Πανής, οι οποίες είχαν σαν βάση το μούστο και την παιδιά, αναπτύξανε και την καλλιέργεια της παιδιάς Φλωρίνης και φτιάξαν μια πρώτη του μονάδα μεταποίησης. Όλα αυτά και πολλά άλλα έχουμε κοντά μας όλη την οικογένεια Νεομίδη, θα μας αναπτύξουν και στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να γευτούμε ιδιαίτερες γεύσεις. Θα παρακαλούσα τον κύριο Άγγελο Νεομίδη να μας κάνει μια παρουσίαση του προφίλ όλων των δραστηριοτήτων. Καταρχήν, καλησπέρα. Είμαστε σε καλύτερη Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε γενέπειρα εδώ του πατέρα μας, τη Φλόρινα. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τόπο που ζούμε, γι' αυτό και το αναπτύξαμε από την αγάπη μας όταν φύγαμε στο να πάμε μπροστά. Αγαπάμε τη γη που καθημερινά μας δίνει όλα αυτά τα δώρα. Και όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν έχει μια βαριά βιομηχανία. Η βαριά βιομηχανία της είναι ο τουρισμός. Μέσα στον τουρισμό, αναπόσπαστο το κομμάτι είναι η γαστρονομία, είναι ο ίνος. Είναι το φαγητό. Είναι το φαγητό που μαγειρεύεται σε οποιοδήποτε χωριό εδώ τοπικά. Το φαγητό που μαγειρεύει γυαλιά μια ζωή και το έχει αναπτύξει και το έχει φέρει τόσο ψηλά. Δεν έχουμε ανάγκη να υιοθετήσουμε τίποτα από πουθενά. Σκοπός είναι να δείξουμε στον κόσμο τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό. Παίρνοντας παραδείγματα από τοπικές Ιταλίες και είναι ο τόσο μεγάλος ο πλούτος που πιστέψτε μου, τις εκτές που γυμνάμε με τις πιπεριές, που οι πιπεριές είναι σήμα κατευθείαν της γαστρονομίας της Φλόρινας, συναρπάζουμε όλο τον κόσμο. Από τη Σαουδική Αραβία, από την Αμερική, από την Σιγκαπούρη, από την Γαλλία. Η πρώτη μας πόλη, η πρώτη μας χώρα που μπήκαμε και πουλήσαμε πιπεριές ήταν η Ιταλία. Που ήταν, είναι καθαρά τοπικιστές, που σέβονται μόνο την δική τους παράδοση, αλλά ανοίξαν μια πόρτα εκεί. Γιατί η γεύση και το ιδιαίτερο πιάτο είναι το εισιτήριο για να ταξιδέψει ένα προϊόν στο εξωτερικό. Είναι το εισιτήριο της χώρας για να πούμε προς τα έξω. Η μεταποίηση του πρωτογενή τομέα, το να πάρουμε ένα λαχανικό, να φυτέψουμε στη γη, που εκεί στην πραγματικότητα παράγει το πλούτο, παράγεται στη γη. Μισό λεπτό εκεί. Έω τώρα θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί πολύ η βιοτεχνία, η οικοτεχνία. Οποιοσδήποτε παραγωγό κάνει μια επίσημη παραγωγή, θα μπορούσε να μεταποιήσει, να συσκευάσει, να φέρει το προϊόν σε αυτή τη μορφή. Και αυτό το προϊόν είναι έτοιμο να κατακτήσει όλη την αγορά, όλη την παγκόσμια αγορά. Γι' αυτό να ταξιδέψει.
Εδώ σας ετοιμάζουμε μια τοπική συνταγή αυτή τη στιγμή. Θα δοκιμάσετε το λευκό κρασάκι τώρα, παράλληλα να μιλάμε, να σας κουράσω. Και σας έχουμε κάνει όλα τα πιάτα μας είναι νηστίσιμα, δεν έχουμε για κάτι σε κρέας. Μια γαριδούλα φρέσκια, με μια σαλτσούλα που κάνουμε από κολοκύθα, που έχουμε γνωρίσει την κολοκύθα και στα Βαλκάνια και εδώ είναι πολύ αναπτυγμένη. Και χρησιμοποιείται πάρα πολλές συνταγές, γιατί τα κολοκύθα. Εμείς έχουμε την κολοκύθα που έχουμε αναγκάσει ακόμα και στη σχόλη, σε βορειακή μαγειρική. Και κάνουμε πολλές συνταγές και χρησιμοποιείται ήδη σε ευρύ φάσμα και στην Ελλάδα. Σε συνδυασμό με ένα λευκό κρασάκι που το αποτυπώνω στα πελώνα, ο οποίος είναι ένα γαλμάκι σοβινιόν και ρόδιτης. Σεβόμενοι πάρα πολύ, όπως σας είπαμε, το πρωτογενή, καλλιεργούμε βιολογικά, σεβόμενοι και κατά τέλος τον καταναλωτή, θέλουμε να δέχεται ό,τι πιο απλό υπάρχει στο στόμα του. Όπως σας είπα, μια γεύση είναι τόσο σημαντική, ο επισκέπτης έχει ανάγκη να γευτεί, όταν έρχεται σε μια περιοχή, να γευτεί κάτι από το τόπο. Μια γεύση, μια κουτιά φαγητού μπορεί να πει μια ολόκληρη ιστορία, όταν προέρχεται από εκεί. Όπως γνωρίζουμε, η γαστρονομική μας κληρονομία είναι τεράστια. Υπάρχει πάρα πολύ μέλλον μπροστά. Εμείς είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, γι' αυτό και κάνουμε βήματα καθημερινά και βλέπουμε ανταπόδοση από αυτό. Και θέλουν και οι νέοι, θέλουν να συμμετέχουν σε τέτοιες μερίδες, να μας ακούνε άνθρωποι. Είναι οτιδήποτε έχουμε κάνει είναι επισκέψιμο, δηλαδή μπορείτε να έρθετε στο εστιατόριο, μπορείτε να έρθετε ακόμα και στην κουζίνα, μπορείτε να έρθετε στη μεταπτυχιακή μονάδα. Να δείτε πώς λειτουργούμε. Με αγάπη, γνώμη πρώτα την αγάπη, το σεβασμό. Δεν μας ενδιαφέρει ο πλούτος. Ο πλούτος έρχεται. Αλλά μας ενδιαφέρει η επιτυχία. Και είμαστε πολύ άξιοι φλωρινιώτες, έχουμε πολύ μεγάλο πολιτισμό. Είμαστε ευαίσθητοι και μπορούμε να πάμε πολύ μπροστά. Σε ό,τι και να κάνουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε αρκετό χρόνο να ξετυλίξουμε όλες τις δραστηριότητες της οικογένειας. Να πούμε ότι η οικογένεια Γνωβίδη, σε συνεργασία με το τοπικό ιδιοκτήριο της ευρύτερης περιοχής, το Λίμπα Τελίμωνα, από ιδιόκτητους βιολογικά καλλιεργούμενους αμπελώνες, παράγει μια σειρά ετικετών, κρασιών, λευκού, ροζέ και κόκκινο. Εγώ επειδή την οικογένεια την γνωρίζω 20 και πλέον χρόνια, η μεγάλη αγάπη της οικογένειας ήταν το κρασί. Υπήρχε το κρασί ή προτού να καταλήξω σε άδειο κρασιού, ξεκινώντας από το σταφύλι και από το μούστο, αναπτύσσονται ιδιαίτερες συνταγές τις οποίες θα δοκιμάσουμε, οι οποίες έχουν περάσει και στα μεταπνευμένα προϊόντα της φρουτεριάς. Θα έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να δοκιμάσουμε τα τρία κρασιά της οικογένειας Νομίδη, ένα λευκό, ένα ροζέ και ένα ερυθρό, και θα το συνδυάσουμε μοναδικά με κάποια πιάτα τα οποία μαγειρεύονται αυτή τη στιγμή. Η κυρία Άρτεμις θα μας βοηθήσει λίγο στην παρουσίαση των κρασιών. Θα μπορούσατε να μας πείτε μερικά πράγματα για το λευκό, μερικά γενικά πράγματα. Ποικιλίες στη διάρκεια που θα σερβίρει. Ο σκοπός μας ήταν πάντα να κρατήσουμε τις γενικές ποικιλίες. Πιστεύουμε ότι το να ενεργοποιείς μια τοπική ποικιλία για την αναδείξη, ότι αυτό δεν έχει τα πάρει. Το να βρεθείς με μια γαλλική ξενότητα ποικιλία στο εξωτερικό, σε μια έκθεση όπως το συναντάμε καθημερινά στα ενοπλία έξω, που βγαίνουν σε διεθνείς εκθέσεις. Έχει κάνει κάτι κάποιο ταβάνι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η τάση είναι τοξινόμενο στο περιοχή. Τοξινόμενο κατά 7 φορές, τρέλες, έχει τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του, είναι μοναδικό. Το κόκκινο μας είναι ένα καρμάνι κατά 90% ξινόμενο και 10% σειρά. Το ροζέ επίσης, ενώ το λευκό έχουμε ξεφύγει και από τη μέρη του αποχρωμάτωση του Blanc de Noir και είμαστε σε ένα καρμάνι σοβινιόν Blanc με ροβίτι, που αποδίδει υπερόπα και η ειδική περιοχή μας είναι εξαιρετική πέρα για μπελόνες μας. Βγάζει τέτοια αρώματα και είναι πολύ καλό. Σοβινιόν Blanc, λοιπόν, το οποίο είναι μια ανερχόμενη ποικιλία στην περιοχή. Έχει επιτευχθεί, οι πρώτοι μπελόνες έχουν επιτευχθεί από το 1998. Είναι μια ποικιλία η οποία, όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, έχει πολύ καλή προσαρμοστικότητα στα εδάφη, πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Ροβίτης συνήθως έρχεται για να παντρέψει δύο ποικιλίες ή για να αναδείξει μία ποικιλία δίνοντάς του έναν εξαιρετικό όγκο. Στην μύτη συνήθως το συναντάμε σε πιο μέτρια αρωματικής έντασης αρώματα. Αλλά θα περιμένουμε να συμβήσουν και όλοι να συναντήσουν την θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Άγγελο. Βλέπω ότι στο γευμένα
φέρνατε κάποια γκρουπ ανθρώπων, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τοπικά πιάτα, τα νησιά, τις πιτεριές, και παράλληλα να αναπτύξουν κάποιες δραστηριότητες. Ένα από αυτά ήταν, φιλοξενήσαμε πρωτό από λίγο καιρό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beachvolley. Έτσι, μπορείς να μας πεις λίγο γι' αυτό. Όπως σας είπα, για κάτι μας για το τόπο δεν μας άφησε μόνο στην γαστρονομία. Μας έκανε να ενδιαφερθούμε για τα πάντα στην περιοχή. Δεν μπορεί να είσαι ένας επιχειρηματίας σε μια περιοχή και να κοιτάς το κέντρο, κοιτάς το πολιτισμό σου. Να ανάγκες του πολιτισμού σου. Κάναμε πριν 5 χρόνια, φιλοξενήσαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley και το Πανελλήνιο Κύπελλο. Beach Cup Volley, πέρα. Τα πήγαμε περίφημα και πέρυσι κάναμε τους τελικούς όλες τις Ελλάδες εκεί. Μια τεράστια προσέλευση. Πάρα πολλούς κόσμους και τα πήγαμε πολύ καλά. Δεν επικεντρώνουμε σε ένα τομέα, μας ενδιαφέρει ο πολιτισμός μας, μας ενδιαφέρει στους καλεσμένους που έρχονται να δώσουν όλα τα στοιχεία του τόπου. Ότι ναι, μας ενδιαφέρει ο πολιτισμός, μας ενδιαφέρει ο αθλητισμός, μας ενδιαφέρουν τα πάντα, έτσι ώστε να δείξουμε ένα πολύ σύνδετο πρόσωπο. Να μην μείνουμε συγκεκριμένοι σε ένα σημείο. Παράλληλα τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε κάνει ένα συνεταιρισμό, μια εταιρεία, στην οποία συμμετέχει το Αθηνόραμα, που είναι, δεν ξέρω αν το Αθηνόραμα είναι πάρα πολύ σημαντική εταιρεία και θεσμός έχει γίνει κάτω στην Αθήνα. Οι οποίοι πρώτοι προάγαν και αναπτύξαν τον ελληνικό γαστρονομικό πολιτισμό. Με αυτή την εταιρεία καθημερινά φέρουμε group από όλη την Ευρώπη, 20 με 50 άτομα. Ο τουρισμός αυτός είναι γαστρονομικός τουρισμός. Έρχονται, δοκιμάζουν, ψηφίζουν για 5 μέρες πάνω, μπαίνουν στην ίδια βεβαιότητα. Πρόσφατα έριξαν και ένα σκαφάκι 25 θέσεων, στο οποίο μαγειρεύουμε και μέσα. Μαγειρεύουμε και τη στιγμή αυτό που πιάνει στην ίδια, αυτό που ψάρεται. Είναι πολύ σημαντικό να μαγειρεύεις αυτό που έχεις δίπλα σου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και βλέπουμε ο κόσμος είναι ευχαριστημένος πολύ. Παίρνει τρομερά ικανοποιημένος από το παιδαγωγικό καλός, από το μορφολογικό καλός. Να μάθω αυτή τη λίμνη εγώ έπαιρνε και σας βάλω μέσα στο σκαφάκι. Και φάτι που είναι τέλεια. Τρώτε εδώ στο φυσικό περιβάλλον αυτό που υπάρχει δίπλα. Και γενικά κάνουμε κινήσεις για να φέρουμε κόσμο. Η περιοχή εδώ έχει τόσα πολλά πράγματα ιδιαίτερα, ενώ έχει τόσες πολλές υπηρεσίες προσφερόμενες, υπερβολικά πράγματα, για να φανταστείτε, μέχρι να κάνουμε την έναρξη της εταιρείας, κάναμε καταγραφή όλων των παρεχόμενων τουριστικών και πρωτογενή υπηρεσιών που υπάρχουν εδώ. Διαμάτια ανακαλύψαμε. Από την κεριά που κάνει την Ελλάδα πάνω στο Καϊμάτι, σαν να πούνε ιδιαίτερη, που κάνει χωρίς μαστερίωση από τα Άγρια στην Εύρα. Από το κύριο που ο Χόμπι έχει να κάνει τη ξενάγηση μέσα στο Καϊμάτσαλαν, που κανένα δεν έχει κάνει ξενάγηση. Λίγοι άνθρωποι, να δούμε το φάραγγι του φλόρου, του ζώδια, να είναι παράκτε. Όλα αυτά τα κάνουμε ένα πακέτο και τα προάγουμε στην Ανατολική Ευρώπη τώρα και στη συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιό. Σύντομα θα δείτε στο κλεισέ τη Πειραιό το έντυπο μέσα αυτή τη σκηνή που έχουμε κάνει. Είμαστε τόσο όμορφοι, είμαστε τόσο όμορφοι περιοχή, εισπράττουμε καθημερινά κουβέντε για την περιοχή μα. Καταρχήν, είμαστε πάρα πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι. Με ευαισθησίες, άνθρωποι με πολιτισμό, άνθρωποι που έχουν ή μεγάλες μορφές από το παρελθόν. Είναι το πρώτο πράγμα που αναγνωρίζουν τη ζεστή φιλοξενία μας. Ο πρώτος λόγος που κάνουμε στα εστιατόρια μας, η πρώτη κουβέντα που λέμε, είναι ότι είμαστε φιλόξενοι. Είμαστε άνθρωποι που, άμα έρθετε έξω, μπορούμε να σας βάλουμε ένα κινητήριο στο σπίτι μας ακόμα μέχρι την ανάγκη. Αυτό είναι που συναντάς στα εστιατόρια. Αυτή είναι η πρώτη εντύπωση που κάνει στο φιλοξενούμενο η περιοχή μας. Και η δεύτερη είναι το φαγητό μας, που είναι ιδιαίτερο. Σκοπός μας είναι και πριν λίγες μέρες ήμασταν στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε αναφορά για την αστυνομία της Φλόρινας. Κάναμε συνεπόμενες μερίδες ενημέρωσης στην Αθήνα. Σκοπός μας είναι να φύγουν όλα τα ξενικά στοιχεία, τα πάντα. Δεν γίνεται σήμερα να γίνεσαι μάγειρας και να μαθαίνεις γαλλικές, ορολογικές και ιταλικές, όταν η κουζίνα μας είναι τόσο πλούσια. Μα τόσο πλούσιο που ήδη έχουν ξεκινήσει νέοι μάγειρες και κάνουν καταγραφή των συνταγών. Δηλαδή, πότε πριν υπήρχε η κολοκύθα και πότε έκαναν χρήση της κολοκύθας, πώς μαγειρεύανε πριν 300 και 400 χρόνια εδώ πέρα, τι στοιχεία είχαν το αλάτι, δεν το είχαν το αλευράκι. Εξού και πολλές συνταγές τώρα που προέρχονται από πολύ βαθύ παρελθόν. Ο κόσμος είπε πολύ καλά λόγια, δεν είναι ψυχή εγώ της συνταγιάς. Είναι όλη η οικογένεια, γιατί από όλη την οικογένεια ξεκίνησε αυτό. Λοιπόν, εγώ θα σας πω δύο-τρία λόγια για την πιπεριά. Ο Άγγελος είπε για την οικογένεια, εγώ θα σας μιλήσω για την πιπεριά. Πιπεριά Φλωρίνης, η Πλατίκα. Περισσότεροι απλά το γνωρίζουν την ονομασία, δεν γνωρίζουν τα ιδιαίτερα της. Το πώς διακρίνουμε. Το σχήμα της πιπεριάς είναι το σχήμα θέλτα. Αυτή είναι η πιπεριά Φλωρίνης. Έχει 13 εκατοστά. Είναι παχιά η σάρκα της και είναι πάρα πολύ νόστιμη.
Είναι βιταμινούχα, έχει 8 φορές περισσότερο από βιταμίνη C από το πορτοκάλι. Είναι πάρα πολύ πλούσια σε λικοπένιο, βοηθάει στο καρκίνο του προστάτη και λόγω της καρσικαίνης της, βέβαια η δεύτερη έχει λίγο περισσότερη, βοηθάει σε όλες τις μονοχικές διαταραχές. Γλυκοδυσκολίτιδες και οτιδήποτε έχει σχέση με το έντερο. Αυτή είναι η πιπεριά που έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλούτο, όπως τη λέω εγώ η βασίλισσα των αρχαϊκών. Ένας πλούτος, το έχουμε στη φλόρνα, το έχουμε αξιοποιήσει πολύ. Προσπαθούμε αυτό το διάστημα να πάρουμε το κόπ της πιπεριάς. Το κόπ για να βοηθήσουμε όλους τους παραπαραγωγούς, τον οποίο φλωρίδες. Γιατί αν έχουμε το κόπ ή το πουέ στο προϊόν μας, έτσι βοηθούμε όλους τους αγρότες να μπορούν να δώσουν λίγο παρέξω την πιπεριά. Πράγμα που δεν βοηθείται πλέον στη φλόρνα. Φέρνουν παιδιές από Κρήτη, από Τουρκία, από Ξάνθη. Αλλά η φλόρνα απλά έχει την ονομασία. Και δεν έχει τον εξαγάγει λίγο περισσότερο από την παιδιά. Λοιπόν, η μονάδα ξεκίνησε το 2007. Η ναυαρχίδα ήταν η νοστοπιπεριά, όπως είπε ο Άγγελος. Όταν η γιαγιά, η μητέρα της επεθεράς μου, της κυρίας Φανής, έφτιαχνε τη νοστοπιπεριά και την έβαζε σε βαρέλια μέσα σε κελάρι, ξεκίνησε μετά και η κόρη της να τη δίνει στα μαγαζιά. Έρχονταν κόσμος από όλη την Ελλάδα για να δοκιμάσουν τη νοστοπιπεριά. Έτσι, και εμείς θελήσαμε να την κάνουμε λίγο πιο ευρύτερα γνωστή και να τη δείξουμε σε όλο τον κόσμο. Καταφέραμε σιγά σιγά στην Ελλάδα όχι μόνο τη νοστοπιπεριά, αλλά και όλες τις παραδοσιακές συνταγές. Όπως είναι το χαβιάρι, που τοπικά, πολύ και λάθος, το λένε άιβαρ. Άιβαρ σημαίνει χαβιάνι. Βγαίνει από την ελληνική λέξη χαβιάρι. Είναι η καρδιά της πιπεριάς. Θέλει τουλάχιστον 6 ώρες μαγείρεμα μόνο με λάδι και αλάτι. Γιατί η πιπεριά αποτελείται από 80% νερό και ένα 20% σάλκα. Οπότε πρέπει να μαγειρευτεί τόσες ώρες, να στεγνώσει και να μείνουν μόνο τα θετικά της σταθικά και η σάλκα της. Είναι ένα προϊόν δύσκολο, αλλά πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, κοντά στην φύλλο του πιπεριά, στο καρδιά της φύλλο του πιπεριάς, είναι και η ψήτη πιπεριά, η κλασική. Που γίνεται καθαρά με τον τρόπο που κάνουν οι γιαγιάδες μας. Σημαίνει στα κάρβουνα, θα το δείτε και στη διαδικασία. Σημαίνει στα κάρβουνα, ξεπλουτισμένη στο χέρι, κομμένη στο χέρι, έτσι ακριβώς όπως το κάνει και η γιαγιά και η μαμά μας στο σπίτι. Φανταστείτε ότι υπάρχουν 20-25 γυναίκες σε καθημερινή βάση που καθαρίζουν οι πιπεριές. Δεν υπόκειται σε βιομηχανική υποστήριξη, όλα γίνονται με το χέρι. Και το κόψιμο και το κάλυψιμο του σπόρου που κρατάμε στη συνέχεια και έτσι βγάζουν τις πιπεριές και το ξεκλούτσμα και το τεμάχισμα, τα πάντα. Το μόνο μηχάνημα που χρειάζεται είναι να τοποθετηθεί μέσα στα βάζα, να κλείσει το καπάκι και στη συνέχεια να παστεριωθεί σε 90 βαθμούς. Αυτή η διαδικασία της παστερίωσης είναι αυτό που κάνουν στο σπίτι όλες οι νοικοκυρές, φτιάχνοντας κάποιο βάζο, το παίρνουν και το γυρνάνε ανάποδα. Αυτή η διαδικασία είναι παστερίωση στους 90 βαθμούς, για να μην έχει μύκητες μέσα το προϊόν. Εμείς κάνουμε τριπλή παστερίωση. Όταν λέμε τριπλή παστερίωση, εννοούμε το μαγειρεύουμε με λάδι και αλάτι, το φτάνουμε στους 90 βαθμούς. Στη συνέχεια μπαίνει μέσα σε ένα βάζο, κλείνουμε το καπάκι, το βάζουμε σε παστεριωτή και βάζουμε μία φελόνα μέσα στο βάζο και η παστερίωση φτάνει και εξωτερικά και εσωτερικά στους 90 βαθμούς. Αυτό λέγεται τριπλή παστερίωση. Αυτά μπορείτε να τα δείτε και όταν θα έρθετε στη μονάδα, θα δείτε το κάθε μηχάνημα και πώς γίνεται όλη η διαδικασία. Αν έρθετε από κοντά και να τα δείτε, όποιος θέλει, οποιαδήποτε μέρα, μπορεί να έρθει και να επισκεφτεί τη μονάδα. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι το σχολείο. Αυτό είναι γύρω στον Απρίλιο. Στη συνέχεια βγαίνει από εκεί πέρα και γίνεται η μεταφύτευση στο χτήμα. Έτσι βγαίνει η πιπεριά. Με το χέρι, όχι με μηχάνημα. Και στη συνέχεια μπαίνει πάλι στα κτήματα και αυτό με το χέρι. Φανταστείτε πόσο εργάτες χρειάζεται για να βάλουν την πιπεριά μέσα στο κτήμα σε 60 στρέμματα με το χέρι. Το βοτάνισμα της πιπεριάς, γιατί βγάζει πολύ χόρτο και είναι βιολογική καλλιέργεια, γίνεται και αυτό με το χέρι, για να μην τραυματιστεί η πιπεριά. Η πιπεριά θέλει ακριβώς 90 μέρες για να γίνει σε αυτή τη μορφή.
Οπότε φανταστείτε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου, από 25 Αυγούστου μέχρι αρχές Νοεμβρίου, είναι η παραγωγή της πιπεριάς της Αυθεντικής. Μιλάω για τα δικά μας σχετικά φαινόμενα στον Άγιο Παντελήμωνα, γιατί εδώ πέρα είναι λίγο πιο νωρίς. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι βγάζουμε το κοτσάνι με το χέρι. Βλέπετε, βγαίνει ο σπόρος και στη συνέχεια βλέπουμε πως ψήνονται στα κάρμια. Αυτή είναι η διαδικασία. Σε ξυλοκάρβουνα. Έτσι ψήνονται. Όπως είναι ακριβώς στο σπίτι που κάνανε οι γιαγιάδες μας. Και στη συνέχεια ξεφροντίζονται και τεμαχίζονται. Το τρέξει πολύ, αλλά μπορώ να διαβάσω οι άνθρωποι. Λοιπόν, παραδοσιακός τρόπος. Εντάξει. Απλώς δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο από αυτό που μάθαμε από τους παππούδες. Παραδοσιακή καλλιέργεια, σεβόμενο περιβάλλον, παραδοσιακή μεταποίηση, εξυγχρονισμένη. Έχουμε τους ό,τι καλύτερο υπέρ της απαστηρίωσης. Δεν χρησιμοποιούμε συντηρητικά στα προϊόντα μας και τα προϊόντα μας πλέον διακρίνονται για την υπεραξία που έχουν σε διατροφικά στοιχεία. Μέσα στα 7, στα 11 μάλλον, μέχρι τώρα χρόνια, εξάγουμε σε 22 χώρες. Έχουμε φτάσει σε ένα 60% σε εξαγωγικό χαρακτήρα. Τα προϊόντα μας και η μεταποίηση, όπως είπαμε, είναι βιολογική. Η μονάδα έχει ISO 22.000 και τελείως δεν μπορούμε να εξάγουμε στο εξωτερικό. Ανήκουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό του Slow Food, όπως είχε πει και αρχικά ο Άγγελος. Είναι ένας οργανισμός που προστατεύει τον παραγωγό, που μεταποιεί το προϊόν του. Ευελπιστούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Στη συνέχεια θα δοκιμάσετε και κάποια προϊόντα που βγήκανε τώρα με την καινούργια παραγωγή χρονιά και θα σας μιλήσω στη συνέχεια με αυτά.